Η οχρά κοιλίδα είναι το κεντρικό σημείο του αμφιβληστροειδούς, δηλαδή το κεντρικό σημείο του πίσω μέρος του ματιού, όπου εκεί σχηματίζεται η κεντρική μας όραση. Είναι και το σημαντικότερο κομμάτι, διότι είναι η καθαρότερη, η ευκρινέστερη όραση που έχουμε και είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι της οράσεως. Η περιοχή της οχράς κοιλίδος, η οποία είναι και η πιο ευαίσθητη περιοχή του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να παρουσιάσει διάφορα προβλήματα. Τα προβλήματά της σχετίζονται με εκφυλήσεις, όπως είναι η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς, ή με άλλα προβλήματα όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης ή άλλα αγκιακά προβλήματα όπως είναι οι αποφράξεις αρτηρίας ή φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Η εκφύλιση της οχράς κοιλίδος είναι η φθορά, για να το πούμε απλά, των ιστών της οχράς. Όπως όλο μας το σώμα υφίσταται σταδιακά μια φθορά, έτσι υπάρχει και η φθορά των ιστών στην οχρά κοιλίδα. Αυτό ονομάζεται ηλικιακή εκφύλιση της οχράς και βέβαια χωρίζεται σε υποκατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες είναι η ξηρά μορφή, η υγρά μορφή ή επίσης μπορεί να συνυπάρχουν και να έχουμε τη μεικτή μορφή της εκφυλήσεως της οχράς. Πράγματι, οι εκφυλήσεις της οχράς κοιλίδος διαπιστούνται πολύ πιο συχνά τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω όμως ότι αυτό οφείλεται στη διάγνωση, δηλαδή στο προσεκτικό check-up και επίσης και στην καινούργια τεχνολογία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα και μπορούμε πλέον να ελέγξουμε πιο καλά την περιοχή της οχράς από ότι τα περασμένα χρόνια, τις περασμένες δεκαετίες. Εκεί πιστεύω ότι οφείλεται η συχνότητα των παθήσεων της οχράς. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι θέμα διαγνωστικό και διαγνωστικών μέσων περισσότερο. Η διάγνωση των προβλημάτων της οχράς κοιλίδος γίνεται πρώτα απ' όλα με τη σωστή οφθαλμοσκόπηση. Δηλαδή, η βυθοσκόπηση πάντοτε μας δείχνει τον κεντρικό βυθό και τον περιφερικό. Εκεί ο γιατρός μπορεί να ελέγξει την περιοχή της οχράς οφθαλμοσκοπικά, δηλαδή με τους φακούς του. Εκτός από αυτό όμως, τα τελευταία χρόνια έχουμε τη διάγνωση του OCT, δηλαδή τη τομογραφία συνοχής, η οποία κάνει την τομογραφία μόνο στην περιοχή της οχράς. Εφαρμόζει δηλαδή την οπτική τομογραφία συνοχής μόνο για εκείνη την περιοχή. Έτσι λοιπόν μπορούμε και έχουμε διαστρωματική απεικόνηση, στρώμα-στρώμα, όλο τον αμφιβληστροειδή στο κέντρο και βέβαια και την οχρά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα βοηθήματα, να το πω έτσι, διαγνωστικά, γιατί μπορούμε και έχουμε πια μια πολύ καθαρή εικόνα και βέβαια υπάρχει και η μέθοδος της φλουρογκεωγραφίας, η οποία υπάρχει εδώ και χρόνια, η οποία και αυτή μας δίνει μια άλλη μορφή καρτογράφηση, άρα με τη σωστή οφθαλμοσκόπηση, με τη βυθοσκόπηση που κάνει ο οφθαλμίατρος και τα υπόλοιπα διαγνωστικά μέσα αυτή τη στιγμή μπορούμε να ελέγξουμε 100% την οχρά και να την αναλύσουμε μάλιστα και τρισδιάστατα αν χρειαστεί. Να κάνουμε σχηματική τρισδιάστατη ανάλυση των ιστών. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα στάδια της εκφυλήσεως δεν δίνουν συμπτώματα. Όταν λοιπόν ο ασθενής αντιληφθεί το πρόβλημα, τότε η εκφύλιση είναι ήδη αρκετά προχωρημένη. Τώρα, το τι πρόβλημα μπορεί να αντιληφθεί ο ασθενής είναι το εξής. Όταν κοιτάμε στο κέντρο και έχουμε την κεντρική μας όραση προσιλωμένη κάπου, έχουμε μια καθαρή, σωστή εικόνα. Όταν δούμε ένα μικρό θάμβος, ένα μικρό σπάσιμο εντός εισαγωγικών, δηλαδή τις εικόνες να τσαλακώνονται κατά κάποιο τρόπο στο κέντρο τους ή τις ευθείες γραμμές να αποκλίνουν, να έχουν ελλείμματα ή σπασίματα, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η κεντρική μας εικόνα είναι λάθος, είναι τσαλακωμένη, είναι σπασμένη.
Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα των παθήσεων της οχράς. Όμως, το θέμα είναι ότι πρέπει να πιάσουμε το θέμα και το πρόβλημα στην αρχή, άρα ένα καλό check-up και ένας καλός έλεγχος είναι το πρώτο που πρέπει να γίνεται, για να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε πρώτα το σύμπτωμα και μετά τον έλεγχο. Τα συμπτώματα είναι αυτό το οποίο μπορεί να δει δηλαδή ο ασθενής, είναι το τσαλάκωμα, το σπάσιμο και το πρόβλημα της κεντρικής εικόνας. Εάν μέχρι χτες βλέπαμε καθαρά και ξαφνικά αντιληφθούμε ότι η εικόνα μας είναι τσαλακωμένη ή ότι οι ευθείες γραμμές τις οποίες βλέπαμε μέχρι τώρα κανονικά έχουν μία μικρή απόκληση, ένα σπάσιμο, ένα έλλειμμα ή οτιδήποτε άλλο, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποιο θέμα στην όραση, στην κεντρική μας όραση. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα το οποίο θα μας οδηγήσει στον οφθαλμίατρο για να μπορέσουμε να αρχίσουμε το σωστό έλεγχο.